Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί είχε αυτή την εξέλιξη? Ούτε εγώ έχω καταλάβει πολύ καλά. Το λόγο δεν ξέρω γιατί με αποσύρανε, αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι εξ αρχής που ξεκίνησε από την Κεντρική Επιτροπή και με ψήφισαν, δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή ήταν 200 άτομα, κάποιοι λείπανε, οι 150 και κάτι με ψήφισαν υπέρ, οι 4 ήταν οι ψήφοι κατά, 7 Λευκός. Ναι. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ να τους πω, που ψήφισαν υπέρ μου και εκτίμησαν την προσπάθειά μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Τσίτα, ότι έκανε τη τιμή να μου κάνει πρόταση. Φυσικά και το δέχτηκα. Εχθές, το απόγευμα με πήρε ο κύριος Βίτσας, ο κύριος Δημήτρης, ο Βίτσας, να μου πει ότι αποσύρεται η ψηφιότητά μου. Ούτε και ήξερα ότι με έχουν αντικαταστήσει από έναν Έλληνα πομάκο που δουλεύει στα γραφεία των κύριων Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον κύριο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, τον βουλευτή, που κι αυτός είναι ένας Έλληνας πομάκος, αλλά έβγαλε ένα μεγάλο ρατσισμό. Να ρωτήσω μερικά πράγματα στα οποία θα μου απαντάτε. Απείλησε, ναι. Εάν περάσει το όνομά μου, ο ίδιος θα δώσει την παραίτησή του. Απείλησε την Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, γιατί εδώ παρουσιάζετε ένα παράδοξο. Υπάρχει υποψηφιότητα σας εγκεκριμένη από το κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ισχυρότατο, και μετά αυτή η απόφαση αναιρείται, άρα κάποιος λόγος σοβαρός πρέπει να υπάρχει. Και... θα πρέπει να βγουν και να το πούνε όμως. Σε εσάς δεν είπαν τίποτα, το δηλώσατε το πρωί στο Sky. Εγώ θέλω να ρωτήσω 2-3 πράγματα, όπως σαν δημοσιογράφος οφείλω να το κάνω, όπου αισθανθείτε άβολα, δεν θα μου δώσετε απάντηση. Κατηγορήστε από κάποιους, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να το τονίσω, για θέσεις οι οποίες είναι λίγο πιο εθνικιστικές. Το ακούσαμε να το λέει ο Αντώνης Ατζολέτος, κομμάτι του ρεπορτάζ πριν. Ναι, αλλά αυτά που μου λένε, εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω τι πάνε να πει. Εγώ φέτος τελειώνω το γυμνάσιο και έχω ανάγκη να μάθω πράγματα. Ωραία, είμαι 38 χρονών, εγώ φέτος τελειώνω το γυμνάσιο. Δεν μπορώ να ξέρω πολλά όσα ξέρουν κάποιοι κύριοι να λένε για μένα. Εγώ ξέρω να πω για αυτά που έχουμε κάνει τόσα χρόνια και προσπαθούμε να αλλάξουμε όλο αυτό που κατηγορούν τους Ρωμά, ότι δεν θέλουμε εμείς να σπουδάσουμε, δεν θέλουμε εμείς να μορφωθούμε. Πάνω σε αυτό 9 χρόνια ασχολούμαστε, προσπαθήσαμε με το καλύτερο δυνατό να σκεφτούν σχολεία για τα παιδιά μας. Να μπορούν και οι δικοί μας άνθρωποι να εργάζονται κάπου, να μπορούν και τη δικιά μας την υγεία κάπως καλύτερα να τη βλέπουν. Mm-hmm. Έχουμε συγκοινωνία στο οικισμό μας. Ένα λεπτό τώρα να ρωτήσω, γιατί έχουμε ένα-δύο κρίσιμα ζητήματα ακόμα. Είστε αριστεροί? Αυτό θα μου το απαντήσετε αν θέλετε, αλλά το ρωτώ με άνεση, με την έννοια του ότι εκτεθήκατε σε μια υποψηφιότητα ήδη. Δεν παραβιάζω δηλαδή εκλογικό απόρριτο. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι έχει κάνει η Ελπίδα, πιστέψαμε ότι ταιριάζουμε με το κόμμα αυτό. Αριστερά. Το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για τους φτωχούς, για τους αγράμματους, για τους παραπονεμένους, για τους εργαζόμενους. Αυτό πιστέψαμε εκεί. Και εγώ νωρίτερα ή παλιότερα δεν εκπροσώπησα κανένα κόμμα. Mm-hmm. Άρα ήμουν λοιπόν... ήμουν πολιτικός πρόσωπος. Ήταν πρώτη φορά. Τοποθετείτε τον εαυτό σας σε αυτό που λέμε αριστερά, και αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν έχετε ενταχθεί σε κάποιο κόμμα, όπως το περιγράφετε με σαφήνεια, και λέτε ότι, σας λέω ότι ψηφίζετε όλα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ταιριάζανε με όλα αυτά που ακούμε τόσα χρόνια. Και εγώ τώρα προσπαθώ να καταλάβω το κάθε πολιτικό κομμάτι, ωραία, το τύπος. Και εγώ τώρα μαθαίνω πράγματα. Ένα ερώτημα ακόμα. Το να είστε υποψήφια ήταν κάτι που το επιδιώξατε εσείς, δηλαδή σπεύσατε εσείς να δηλώσετε? Όχι, ήρθαν από τα κεντρικά. Πώς έγινε, εσείς είστε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είστε, ήρθε κάποιος και σας είπε θέλεις? Πώς φτάσαμε στο να τεθεί η υποψηφιότητά σας στην Κεντρική Επιτροπή? Θα μπορούσα να είμαι και σε άλλο ψηφοδέλτιο. Εμένα έπεσε μια πρόταση από τα κεντρικά και τη δέχτηκα. Και τους ευχαριστώ. Αλλά λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη.
Μάλιστα. Πολύ λυπάμαι. Να δούμε και τους υπόλοιπους από τους συναδέλφους, γιατί φαντάζομαι όλοι κάποια ερωτήματα θέλουν να κάνουν για αυτό το ζήτημα. Ο Άρης, επειδή τον βλέπω γιατί κάθεται δίπλα μου, μου έχει ζητήσει να το κάνει. Άρα να ξεκινήσουμε από αυτόν. Άρη. Καλησπέρα σας, κυρία Σουλεϊμάν. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς προσδιορίζεστε έναντι του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής? Ορίστε. Θα ήθελα να μάθω αναφορικώς με το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Έχετε δηλώσει ότι σας καταπιέζουν κάποιοι να γίνετε, να δηλώνετε Τούρκοι, να είστε τουρκογενείς? Έχει γίνει κάτι τέτοιο ή όχι? Εσείς δεν τα ξέρετε αυτά? Ρωτάτε εμένα? Ρωτάτε και τους άλλους αυτά που λένε για μας? Μ' ακούτε? Πολύ καλά, ακούω, πάρα πολύ καλά. Μ' ακούτε, ρωτάτε τους άλλους? Δηλαδή? Αυτά που λένε για μας. Τι λένε για σας? Κάτι, η Ρωμά είναι κάτι ως εξωγήινοι? Δεν χωράνε πουθενά? Πρέπει να είναι γετοποιημένοι? Και πιστεύετε ότι ο καθένας θα πρέπει να βγάζει ρατσισμό για αυτό το κομμάτι ως Ρωμά, είτε μουσουλμάνοι είτε χριστιανοί? Και πιστεύετε ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από σχολεία? Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Μην παρεξηγηθούμε τώρα. Ένα λεπτό. Σας εγκαλούν. Δεν καταλάβατε το ερώτημα. Κυρία Σουλεϊμάν, δεν καταλάβατε το ερώτημα. Αυτό που ρωτάει ο Άρης και θα προσπαθήσω να το πω απλά είναι το εξής. Ξέρουμε όλοι ότι στην περιοχή της Θράκης υπάρχει, και το λέω με όσο μεγαλύτερη προσοχή μπορώ, υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός Ελλήνων μουσουλμάνων. Ελλήνων μουσουλμάνων, το ξανατονίζω. Ξέρουμε όμως ότι κατά καιρούς το τουρκικό προξενείο έχει προσπαθήσει με πολλούς τρόπους, και όχι μόνο του, διότι το τουρκικό προξενείο είναι μέρος της τουρκικής κυβέρνησης, της τουρκικής διοίκησης, να δημιουργήσει κάποιους θύλακες εκεί. Κάποιους θύλακες ανθρώπων οι οποίοι, παρότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες, να νιώσουν πιο Τούρκοι. Αυτό έχει καταγγελθεί επισήμως από το ελληνικό κράτος και γι' αυτό και το λέω έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει. Η δική σας γνώμη λοιπόν, γιατί λέγονται διάφορα για το προξενείο, ποια είναι? Ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Το 8, το 2007, ενδιάμεσο 8, είχα βγει στο Ευρωκοινοβούλιο Ψελών. Ωραία. Εκεί είχε φτιαχτεί, μάλλον υπήρχε μια ομάδα από επιστήμονες από τη Θράκη που δηλώνανε ότι οι Τούρκοι, ότι η Θράκη είναι τουρκική. Και χαίνησε αυτό το συνέδριο να ήμουν κι εγώ. Ωραία, που ήταν και απαγορευμένες άλλες γλώσσες να μιλούνται εκεί και μιλάγανε μόνο τουρκικά. Εκεί ναι, είπα, είμαι Ελληνίδα Ρωμά. Είναι κακό αυτό που το έχω πει. Θέλω και εσάς να ρωτήσω σαν δημοσιογράφο. Εμένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, θα σας πω ότι είναι πραγματικά... Είναι θέμα αυτό που έχω δηλώσει. Ένα λεπτό, κυρία Σαμπικά, γιατί με ρωτήσατε και θέλω να το πω. Είναι κάτι που σας τιμά, τιμά και εσάς, τιμά και την Ελλάδα. Χωρίς καμία... Ευχαριστώ για την απάντηση. Καμία συζήτηση γι' αυτό. Μετά από αυτό, ξεκίνησα να με πολεμάνε. Να μπορώ να δηλώσω... Ποιοι σας πολεμάγανε? Ποιοι σας πολεμούσαν? Όλοι αυτοί που λένε ότι είναι Τούρκοι. Ας είναι Τούρκοι, εμένα τι με νοιάζει? Αλλά να το θεωρούν στον εαυτό τους. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, Νίκο, ότι ναι, στην μειονότητα πάνω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τουρκογενείς και αυτοπροσδιορίζονται έτσι, δικαίωμά τους. Ωραία. Επαναλαμβάνω για Έλληνες. Ο καθένας μπορεί να εξάγει. Βεβαίως. Υπάρχουν Πομάκοι, υπάρχουν και Ρωμά. Δεν σημαίνει ότι όλοι στο σύνολό τους είναι με αναφορά τουρκογενή, έτσι, χωρίς αυτό να απαγορεύεται να το νιώθουν κάποιοι όσοι το νιώθουν. Έχω φίλους από τους Πομάκους. Μη σας πω ότι από το Σουλούκουλε Ρωμά Τούρκοι, έτσι. Μάλιστα. Σας έκανα αυτή την ερώτηση για να μην παρεξηγηθούμε. Να κάνω το εξής, να δώσω λίγο λόγο στον Κώστα, αν θέλει να ρωτήσει κάτι, και μετά αμέσως και στον πρόδρομο και στον Αντώνη βέβαια. Κώστα, θέλεις κάτι να ρωτήσεις την κυρία Σουλεϊμάν? Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιανού πρόταση ήταν, δηλαδή ποιος, αυτό δεν κατάλαβα. Ήταν πρόταση του κυρίου Βίτσα, αυτό μόνο δεν κατάλαβα. Είναι λεπτό μεν. Ποιος έφερε την πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σαμπιχά? Ποιος σας έκανε επίσημα την πρόταση? Δεν ακούγεστε πολύ καλά. Συγγνώμη. Ρωτώ πάλι, ποιος σας έκανε. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος σας είπε να είστε υποψήφιοι? Ποιος ήρθε και σας βρήκε να σας πει καλησπέρα, θέλουμε να είστε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Πάρτε τον κύριο Βίτσα και ρωτήστε. Τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν είναι απάντηση. Από αυτούς, αφού έχει γίνει
Η πρόταση. Από ποιον ρωτάει ο συνάδελφός μου ο Κώστας ο Αρβανίτης, ποιος ήρθε και σας βρήκε να σας το ρωτήσει, να σας το προτείνει. Δεν με πήρανε, με πήρανε αυτό, τηλέφωνο και... από τα κεντρικά. Ναι. Ποιος σας πήρε τηλέφωνο. Από την Αθήνα. Εγώ μίλησα με τον κύριο Βίτσα.